Δεύτερη αξιολόγηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες σε κρίσιμα θέματα και στο δημόσιο. Ναι. Το είδαμε και με τις εργασιακές σχέσεις. Είναι μια εποχή που πρέπει να αλλάξει το δημόσιο, το οποίο δέχτηκε μια τεράστια πίεση τα 5 χρόνια του μνημονίου τα πρώτα. Προσλαμβάνοντας, θα αλλάξει. Προσλαμβάνοντας συγκεκριμένους ανθρώπους. Είπε ότι πτυχιούχους ανθρώπους που θέλουμε σε κέρια σημεία κτλ. Να αποτρέψουμε και τα μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό, το brain drain, όπως το λέμε, και να εξυγχρονίσουμε τις δομές και να διαμορφώσουμε μια νέα δημόσια διοίκηση. Νομίζω αυτό είναι ένα πάνδημο αίτημα. Τώρα, τα χρήματα, οι προσλήψεις. Με ρωτάς εμένα τα χρήματα, το τζακαλώ τώρα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αλλά οι προσλήψεις. Αυτές τοποθετούνται, αν δεν κάνω λάθος, για το 18, προς το τέλος του 18. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια όπου έφυγαν 200-300.000 περίπου από το δημόσιο. 126.000. Όχι 126. 126.000 διάβασα το πρωί, ακριβώς. Πού το διάβασα? Στην Καθημερινή, νομίζω. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έχουν φύγει. Έχουν φύγει μαζί με τις αποχωρήσεις τις συνταξιοδοτικές πάνω από 300.000 άνθρωποι από το 9. Από το 9, λέω. Ναι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι. Πόσοι ήταν δηλαδή? Έχουν ήδη προσληφθεί 50.000 άνθρωποι, 60. Με συμβάσεις και όλα αυτά, τώρα δεν τα κόλπα. Όχι συμβάσεις κόλπα. Συμβασιούχοι μετακλητή, συμβασιούχοι μετακλητή. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο είναι πόσες. Δεν είναι μέρα του Καρικατσούλη που τα έχει χαρτί και καλά. Πόσες είναι οι προσλήψεις? Μα 50.000, όχι δεν ξέρω. Μα να σου πω κάτι. Διαβάζω αυτά που λέει ο Καρικατσούλης. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια φάβρικα που έχει στηθεί. Λίγο έτσι στείνονται τα fake news. 50.000. Ακούει ένα νούμερο κάποιο και λέει πότε πήραν 50.000 κόσμο. Λέει η Αυγή ότι υπάρχουν fake news, είναι να γελάσεις. Δεν είναι. Δεν είναι. Μα χθες ο άλλος παρουσίασε στοιχεία της Κομισιόν. Η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ. Παραποίησε στοιχεία της Κομισιόν και παρουσίασε πίνακες. Ο ΕΜΦΙΑ θα καταργηθεί. Να σου πω, Βρεσί, ότι θα καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ είναι fake news. Ότι θα καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ρώτησε αυτού που καταργήθηκαν. Λέω, ρώτησε εκεί στη θέση του Μαξίμου, ρώτησε του αν η εξαγγελία θα καταργήσω τον ΕΜΦΙΑ είναι fake news ή όχι. Όταν δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα. Μάλιστα. Μιλάς για το 14. Μιλάς για το 14. Το 14 μάλιστα. Είναι ένας άλλος αιώνας, είναι κάτι που δεν. Δηλαδή το έχουμε διαγράψει το 14. Ναι, τα επισκεφτούμε για το μην πληρώνετε. Επί κομμουνισμού γινόταν αυτό, ξέρεις. Έβγαινε ο Μπέρι από τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, λέω, Φερρυππίν. Ήταν ναι, ένας άλλος δίπλα στον Μπέρι, την είχαν καθαρίσει, έβγαινε από τη φωτογραφία. Μα δεν αμφισβητεί κανένας ότι ο ΕΦΙΑ είναι ένας φόρος ο οποίος διατηρείται. Λέω, αν συνιστά fake news ή όχι, ρε παιδί μου, όταν το γράφει αυτό, λέω. Κανένα fake news. Το να γράφετε ότι θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ ή ότι το μην πληρώνει ΕΦΙΑ, αυτό λέει. Λοιπόν, να προτείνω εγώ κάτι τώρα, να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Συγγνώμη που σας το είπα.